ότι βγήκε για να μας κάνει τον καμπόσο, ξέρω εγώ, τον έτσι, ας πούμε. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς θα το κάναμε μια συνέντευξη σήμερα, πολύ απλή, με τον απλό, τον Χρήστο, τον Κολοπιώτη. Πάντα, πάντα απλότητα. Που κρατάμε ότι... Και χιούμορ πολύ, πολύ γέλιο. Που κρατάμε ότι το όνομά του, το επίθετό του ήταν Μοσχόβης και το έκανε Κολοπιώτης για τον τόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσένα, Χρήστο. Και αν καμιά φορά γελάμε μερικοί που δεν με ξέρουν, τι λέει με τελείες. Όμως εγώ είμαι αυτός, ο ανοιχτός χαρακτήρας. Και εκεί υπάρχουν κάτι παραξηγήσεις, κατάλαβες. Αλλά έλαξε εδώ να σου μιλήσω, να σου πω εγώ ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ. Κατάλαβες. Έτσι δεν πάει. Αυτά. Είπες πριν για το Ρονάλντο. Αχ, μάμε. Πεχταράς. Τι είναι πάλι αυτό. Είναι μια κατάσταση που πώς δημιουργήθηκε. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να ασχολήσω με τα μαλλιά μου. Κάνε μου τη χάρη, γιατί κάπου εδώ με έπιασες, κάπως έτσι ή όχι. Τι όχι. Θα μας ρωτήσω. Πώς. Μη μου χαράς τα μαλλιά, ρε Παναγία μου, αμάφια. Αμάρεσα. Κάνε μου τη χάρη. Μη μου χαράς τα μαλλιά. Έτσι. Δύο ώρες βγήκα από το στούντιο για να με πάρετε συνέντευξη. Μου χαλάς τα μαλλιά, εσύ ποιος είσαι τελικά. Και χωρίς πιτυρίδα, ε. Όσο για Ρονάλντο που είπατε, κύριε Σάκη. Για πέρα, πώς είναι. Παρακαλώ. Σ' άρεσε, κύριε καμεραμάν. Κάποιοι το... Είδαστε όλοι εκεί, ωραίοι, πέντε άτομα, μπράβο. Κάποιοι το ρωτάνε αυτό. Πέντε με δύο πέσουμε τώρα, πρόσεξε. Κάποιοι το ρωτάνε αυτό. Στο παλιά το βλέπουμε με μαλλιά, τώρα τι είναι. Εντάξει, γούστα είναι αυτά τώρα, τι να του έχω εδώ σαν φεγγάρι, πάνω θέμου και λοιπά. Θα κάνω μία πάνω κάτω και τελείωσε. Και σε μηδέν χρόνο είμαι ωραίος. Πλένομαι, ντύνομαι, φεύγω. Ούτε γιατί φυσάει πριν είχα χρόνια τώρα, αυτό το σαν σίλκ. Συγγνώμη, δεν κάνω διαφήμιση για πολλά, αλλά λέμε σαν σίλκ απέναντι. Να το σκληρώ κιόλα. Και έπιανα με την Τσατσάρα, κάνα δύο μέρες, τρεις να νοστώ, τα έπιανα εκεί, τα έφαγα μόνος μου, τα κατάπια. Αλλά και τώρα ωραίος δεν είμαι. Όσοι με βλέπετε, ωραίος. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Ναι, το κρίνει ο κόσμος, αλλά εγώ νιώθω ωραίος. Έτσι. Εγώ, στον εαυτό μου. Ή αν βρεις κανένα χοντρό, μη γελάς. Ή ο χοντρός, μη κομπλάρει. Έτσι. Όπως είσαι. Αυτός είσαι. Αυτό που είσαι. Και άσους άλλους να λένε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Θέλουμε να δώσεις μία ευχή στους ανθρώπους που θέλουν να σε πιστέψουν πάνω στο δημιούργημα που έχεις κάνει, στο τελευταίο σου δίσκο, στο έμαθα δεν περνάς καλά. Μία ευχή για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα πάρουν αυτό το δίσκο, να τον ακούσουν, δηλαδή θα μπεις μες στο σπίτι αυτών των ανθρώπων, δεν θα μπεις για αυτούς τους ανθρώπους. Και στο καινούριο που θα βγάλω, στο καινούριο που θα βγάλω, εκεί να προσέξουν, να βοηθήσουν λίγο τον Χρήστο Κολοπιώτη. Όσο για τα άλλα, τους εύχομαι πάντα υγεία, γιατί πήγαμε εκεί στο υγείας και στενοχωρήθηκα πολύ. Δάκρυσα, δεν με είδατε στις όμως. Όμως, εύχομαι υγεία, αγάπη, αγάπη, υγεία, μέσα από την καρδιά μου. Ούτε τα λεφτά μετράνε, ούτε τίποτα. Υγεία και αγάπη, στοργή για τον άλλον, τον συνάδελφο, τον φίλο, τον απλό πολίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια για όλους. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Χρήστος Κολοπιώτης, ο απλός μας, ο δικός μας ο Χρήστος, ο δικός σας ο Χρήστος, και ο δικός μας ο δικός σας. Τώρα το είπα σωστά, ο δικός σας ο Χρήστος. Το μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά μεγάλη, γιατί είχα χέρια καθαρά
και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Σαν θαλασσόπαρτο σκαρί, σαν βράχος ρημαγμένος, αχ, ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Για το Στέλιο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Άνοιξε, λέμε, άνοιξε! Πάμε, λεπτά! Αγάπη μου, μωράκι μου! Εμένα με θρέψε πάνω στο χώμα της γης γεννήθηκα, την αγκαλιά φτερά του ερώτα είχα για σένα και με έναν ουρίζα. Εμένα με θρέψε τσιγκάνας γάλα και είμαι ελευθερός σαν τα πουλιά. Για το Μανώλη αφιερωμένο. Φτερά του έρωτα είχα για σένα και με έναν ουρίζα γλυκά βιολιά.
Μπράβο. Γλάκια. Τα μουλάκια. Ναι, ναι.